κινητοποιείς με 48 ώρια απεργία όταν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο κατατεθεί προς ψήφιση προανήγγυλη ΓΕΣΕΕ. Μόλις κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο, διότι σήμερα επικοινωνιακά παίζεται ένα θέατρο προσπαθώντας να πείσουν τους πολίτες ότι αυτό που γίνεται είναι να σωθεί το ασφαλιστικό και να σωθούν οι συντάξεις τους. Είναι μια επικοινωνία ώστε να μην τολμήσει κανένας συνταξιούχος και κανένας εργαζόμενος να βγει στους δρόμους για αγώνα. Εμείς θα συνεχίσουμε τους μαζικούς μας αγώνες με όλα τα συνδικάτα για να μπορέσουμε να τρέξουμε αυτές τις πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Οδηγούν στο μαρασμό της κοινωνίας. Η ΓΕΣΕΕ στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για επικοινωνιακό θέατρο της κυβέρνησης, η οποία δίνει το νομοσχέδιο στη δημοσιότητα με αμπαλάζ της δημόσιας διαβούλευσης, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να προετοιμάζει τους πολίτες για μέτρα που ρίχνουν την ταφόπλακα σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Και που σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Το επικοινωνιακό θέατρο της κυβέρνησης τελειώνει εδώ, διότι έφερε σε διαβούλευση διαμέσου της δημοσιότητας το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Εμείς πλέον πρέπει να τονίσουμε σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και στους συνταξιούχους και σε όλους τους πολίτες, ότι τα ψέματα τελειώσανε. Φέρουν ένα ασφαλιστικό, το οποίο είναι τα φόπλακα της νέας γενιάς, ήδη αυτό από εδώ και πέρα που θα βγουν συνταξιούχοι με 40 χρόνια θα παίρνουν μικρότερες συντάξεις από αυτούς που δουλέψανε 25 χρόνια. Παράλληλα, δεν μας λένε αν υπάρχει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο το παρουσιάζουν ότι και η κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα θυχτούν. Περιμένουμε να κατατεθεί το ασφαλιστικό και το φορολογικό στην Βουλή και άμεσα με την κατάσταση του νομοσχεδίου, ήδη έχει πάρει απόφαση η εκτελεστική ηγεσία της ΓΕΣΕ σε 48 ώρα απεργία, την οποία θα είναι μια δυναμική απεργία που θα πρέπει να πείσουμε και τους βουλευτές μας του Ελληνικού Κοινοβουλίου ότι αυτό που πάει να γίνει είναι ένα έκτρωμα το οποίο δεν δίνει λύση στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι τα απόπλακα και θα πρέπει να αλλάξει. Διότι θα πρέπει εδώ η κυβέρνηση να μας πει το 1,8 δις που έχει υπογράψει στο τρίτο μνημόνιο, πώς είναι δυνατόν να μην αλλάξει το ασφαλιστικό όσον αφορά τις αποδοχές προς το χαμηλά επίπεδα. 1,8 δις είναι υπογεγραμμένο. Από πού θα τα πάρει αυτά τα χρήματα? Πάλι τα υποζύγια θα είναι οι εργαζόμενοι και θα δούμε συντάξεις επαιτίας, προσπαθούν να πάρουν χρόνο, αλλά εμείς περιμένουμε από την πλευρά μας να δούμε οριστικά το νομοσχέδιο το οποίο θα καταθεί στη Βουλή και ξεκινάει ο αγώνας μας για ανατροπή αυτού του νομοσχεδίου. Η ΓΕΣΕΕ καταθέτει την πλήρη διαφωνία της για τις περικοπές ύψους 1,8 δις που προβλέπονται στο μνημόνιο και κατηγορεί την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις, τακτικισμούς και δραματοποιήσεις, εμφανιζόμενοι ως σκληρά μαχόμενοι απέναντι στους δανειστές. Τι θα σημαίνει στους εργαζόμενους το νέο ασφαλιστικό και το φορολογικό που είναι πρώτο Όχι, ήδη το δίδωσαν σε διαβούλευση στη δημοσιότητα, αλλά δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, διότι ένα σύστημα και ασφαλιστικό και φορολογικό κρύβεται στις λεπτομέρειες, τις οποίες δεν μας λένε. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα είναι ωραία, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εγώ τονίζω ότι το 1,8 δις που έχει περικοπές ασφαλιστικό είναι ένα τρομακτικό ποσό το οποίο καταλαβαίνετε θα είναι μειώσεις συντάξεων και ειδικά των ενεργεία συνταξιούχων και για αυτούς που θα βγουν θα είναι μεγαλύτερες για το μέρος του 2016. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αφορά και τη νέα γενιά, αφορά και τους συνταξιούχους, αφορά και όλους τις επαγγελματικές ομάδες που θα πρέπει να είναι έτοιμοι στον αγώνα τον οποίο θα δώσουμε μόλις γίνει η κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.